Σαββατοκύριακο με καλό καιρό σημαίνει ένα πράγμα στο σπίτι μας. Ψησταριά στην αυλή. Αυτό σημαίνει επίσης παρέα, γιατί έρχονται ο Μάκης και η Βίκη. Και ο θείος Σπύρος, απαραίτητος. Άλλη μία ξεχωριστή Κυριακή στο σπίτι των Μαυροτσούκαλων. Προσέξτε. Τώρα αρχίζει μεγάλη συζήτηση για το λουκάνικο. Λουκάνικο με πράσο, δεν σου έχω πει 100 φορές δεν μ' αρέσει το λουκάνικο με πράσο! Έλα, ρε Διονύση, βγάζει με το πυρούνι το πράσο και το έρμα. Δεν θα το πράμε σένα. Τώρα θα αρχίσει η διαφωνία για το κρεμμύδι. Ακούστε. Βάζετε κρεμμύδι στη σαλάτα. Βάλατε κρεμμύδι στη σαλάτα, σας το έχω πει, ρε παιδιά. Δεν θέλω κρεμμύδι, το τρώω το μεσημέρι και το βράδυ δεν. Έλα, δεν χρειάζεται να μας τα πεις όλα, μόλις αρχίσαμε. Έχω καούρες, Διονύση. Ναι, αλλά χωριάτικη χωρίς κρεμμύδι είναι. Είναι γυναίκα χωρίς στήθος. Μεγάλα λόγια μεγάλων ανδρών. Αχ, Παναγιά μου, είναι προβλέψιμη. Πιο προβλέψιμη και από τους προβλέψιμους. Εμένα μου αρέσει αυτή η ρουτίνα, δεν ξέρω. Με έτσι που μαζευόμαστε όλοι μαζί και. Σ' αρέσει, γιατί μόλις τώρα παντρεύτηκες και τα βλέπεις όλα ρόδινα. Αλλά με τους μήνες περνάει το πάθος, περνάει το αίσθημα και αρχίζει η βαρεμάρα. Έτσι είναι η ζωή. Α, όχι, δεν είναι έτσι η ζωή. Έτσι είναι αυτή. Που στα 50 τους είναι σαν 70ρδες. Τέτοια για τα ίδια σας κατώγεροι. Τέλος πάντων, εγώ κορίτσια θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη αν πήγαινα κάπου για χορό. Χορό θέλουν τα κορίτσια ναι. Μου. Χορό θα έχουν. Μισό λεπτό θα σας φτιάξω αμέσως. Αγάπη μου, λιονταράκι μου, έλα. Έλα να χορέψω. Τι να χορέψω. Λίγο, λίγο. Έλα, Ρελένη μου, να χορέψουμε. Λίγο, μωρί. Να χορέψω σαν τρελή τώρα. Δεν μ' αρέσει πολύ τώρα. Έλα, μωρί μου, χορό, χορό, χορό. Έλα, ρε, παιδιά σου, με παρκέμενα. Σπυράκο, έλα, μωρί Σπυράκο, να χορέψουμε, έλα. Γιατί το έπες τώρα αυτό, ορίστε. Ούτε ο Θεός το θέλει. Τι ζουν, μωρέ, μας ακούσουν οι κεραυνοί. Κυρία, θα μας ακούσει ο πατέρας μου, είναι χειρότερο. Έχει τίποτα να φάμε, γιατί αφυδατώθηκα. Τι ήταν αυτό που έπιαμε. Σουτ, ρε, σουτ, γιατί να την γλιτωσόντε εγώ. Καλά, εγώ έχω γίνει μουσκεμα μέχρι το βρακί. Εσείς. Εγώ μέχρι τα κόκαλα. Να βγάλουμε τότε τα βρεγμένα, ε. Έλα, έλα, δεν την πλούσα σου. Τι κάνεις ρε καράκιος, φύγε από εκεί ρε. Τι ρε, και να βρίσουμε την κοπέλα βρεγμένη να πάθει καμιά πνευμονία. Έλα, βγάλ την πλούσα σου. Όχι, 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 ο Μάρκος, βράδο τον Μάρκος. Οκ, ο Μάρκος πρόβλος. Έλα, βγάλ την πλούσα σου. Όχι, όχι. Έλα, έλα, βγάλ την. Όχι, όχι ρε, δεν την βγάζω ρε. Γιατί ρε ντρέπεσαι. Έλα, κάνω εγώ την άλλη. Όχι ρε, δεν ντρέπομαι. Να. Έλα, έλα. Παντελόνια και φούστες τώρα, ε. Τώρα Μάρκος, ο Μάρκος πρώτος. Οκ, ο Μάρκος πρώτος. Μάρκος, 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 Μάρκος. Όχι, όχι. Τι όχι, ρε, τρέπεσε. Έλα, έλα, βγάλα. Ναι, ρε, μπορεί να βλέπω με ένα καλά και εσύ. Έλα, βγάλα το. Τι κάνετε εδώ! Σε έχεις δείτε σχέτε πάνω! Τι κάνετε αυτή, το πιστεύω! Τι κάνετε! Εύα! Μαμά, δεν είναι αυτό που νομίζεις! Δεν νομίζω! Τι νομίζεις δηλαδή! Δεν ξέρω τι νομίζω! Τι κάνετε πεντέμιση το πρωί, είσαστε μεθυσμένοι και ξεβράκωτοι! Διονύση, μη ζυγίζεις, σε παρακαλώ! Πατέρα, έβρεχε! Και βραχήκαμε. Και βραχήκανε. Αφού ρίχνει καρεκλοπόδαρα έξω. Ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Θα αρπάξω ένα καρεκλοπόδαρα, σε κυνηγήσω σπο. Τσακίσου πίτσο. Τσακίσου γρήγορα, δρόμο. Και εσύ σε πάνω.
Τσακίδια! Επάνω! Θα τα πούμε αύριο. Μας... Καληνύχτα. Βγάζει το γυαλό από εδώ πέρα, καληνύχτα. Είμαι πάρα πολύ μαλακός. Ναι. Πάρα πολύ μαλακός. Ναι. Κινδυνεύω να γίνω μαλάκας. Ναι. Τι? Όχι. Αλλά αύριο το πρωί δεν θα βγουν όλα αυτά. Θα διαδραδούν. Να το δούμε. Αχ, πνίγηκες. Αγάπη μου. Τρέχουμε τώρα, Τροχάδιν. 7 η ώρα. Τρέχουμε. Γρήγορα, Τροχάδιν. Μα τι έπιασε, βρε Διονύση, στο στρατό, είμαστε πρωί. Στη σχολή πυροβολικού. Ασκήσεις ακριβία, στρατιωτική πειθαρχία. Καθίστε όλοι κάτω. Έλα, καθίστε να φάμε. Καθίστε. Τρώμε γρήγορα, τρώμε! Ναι, πατέρα, γρήγορα, το ακούσαμε, φτάνει! Σε πονοκεφάλια, αγόρι μου, σου ζητώ συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ξέρεις γιατί το παθαίνεις αυτό? Γιατί γύρισες ξημερώματα στο σπίτι όλο το πρωί για σχολείο! Είχα πάει σε ένα πάρτι. Ως 5:30 το πρωί? Τι το πέρασε στο σπίτι, αγόρι μου, ξενοδοχείο? Ζήσε εδώ μέσα άνετα! Γιατί εγώ κοιμάμαι από τις 10! Γιατί όλη μέρα κόβω παστρουμάνες και φτιάχνω σάντουιτς. Λοιπόν, αν δεν σε κρατάει το σπίτι, τα Σαββατοκύριακα θα πάω να δουλέψεις. Δουλειά και διάβασμα! Να σου πω εγώ να με κουλιάζεις το πρωί! Μαθητής είμαι. Σόπα! Πάω ακόμα σχολείο. Έλα! Φτάνει, βρε Διονύση μου, φτάνει τώρα. Άμα πιάσει δουλειά ο Μάρκος, θα πιάσω κι εγώ. Μα καλά, τα λέμε αυτά. Να πιάσει, Εύα μου, να δεις πώς γίνει το μεροκάματο. Ωραία, εμείς θα δούμε πώς γίνει το μεροκάματο. Εσύ πρέπει να μάθεις να διασκεδάζεις και λίγο. Όλο άγχος είσαι, θα πάθεις τίποτα. Ακούς, δεν διασκεδάζω, θα πάθω τίποτα, λέει. Θα πάθω τίποτα, βγάλει μαθήματα. Τι έπαθες, Διονύση μου? Δεν ξέρω, ένας πόνος με έχει τσακίσει αυτό το πράγμα. Τρώμε τώρα. Βαριέμαι. Εγώ να δεις. Θέλω να ξέρω, αυτές οι σπασίκλες δεν βαριούνται ποτέ. Εμείς στο σχολείο διασκεδάζουμε, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Διασκεδάζουμε, μάλιστα. Κατάλαβες. Διασκεδάζουμε, μάλιστα. Κατάλαβες. Καλημέρα. Γεια στις θέσεις μας όλοι. Καλημέρα. Έχετε όρεξη για γεωγραφία πρώτη ώρα? Δεν το πάραμε εμείς. Γιατί αν θυμάστε καλά, έχουμε φυσική. Λοιπόν, ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 93, κεφάλαιο ο ήχος. Τι πάθατε, γιατί μαρμαρώσατε? Κυρία, είναι κάτι γραμμένο στο πίνακα. Ποιος το έγραψε αυτό? Θα ρωτήσω μία φορά ακόμη, ποιος το έγραψε αυτό? Κανείς? Λοιπόν, ωραία. Ανοίξτε τα τετράδια σας, θα γράψουμε διαγώνισμα στη φυσική. Κεφάλαιο ο ήχος. Ταχύτητα του ήχου, είδη ηχητικών κυμάτων, όλα. Κυρία, δεν βγαίνει. Είναι αίμα, έτσι? Ναι, αίμα είναι. Σιγά μην είναι αίμα. Πλάκα μας κάνουν. Θα σταματήσετε τις ανοησίες. Ανοίξτε τα τετράδια σας, ορίστε. Κυρία, ένα σημείωμα. Έχω κι εγώ ένα. Αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, ελάτε στην τουαλέτα την ώρα του διαλύματος. Σίγμα. Ποιος είναι αυτός ο σίγμα? Αχ, δεν μπορώ. Θα ξεκινήσουμε τη μέρα με βλακίες. Καλά, δεν φοβάσαι? Όχι, δεν φοβάμαι. Κάποιος το κάνει. Ορίστε, έχω κι εγώ ένα. Φάντασμα delivery, πρώτη φορά ακούω. Κυρία, η αίθουσα είναι στοιχειωμένη. Το είδα σε μια ταινία. Αν είναι χτισμένη πάνω σε νεκροταφείο, τότε. Τη βάψαμε. Κυρία, μου πρέπει να αλλάξουμε αίθουσα. Είτε είναι χτισμένη πάνω σε νεκροταφείο, είτε όχι, το διαγώνισμα δεν το γλιτώνεται. Αρχίζουμε να γράφουμε. Τώρα. Δυο ουζάκια περιποιημένα. Τι έπαζε, κουμπάρι, γιατί πα μολόπαντα? Τι είναι, ρε, μα γιατί πετσκάρισε? Άσε, κοιμήθηκα στον καναπέ. Γιατί, καυγαδάκι. Ξέρω εγώ τι ήρθε. Άρχισε να λέω ότι είμαι ένα τύπο μονότονο και βαρετό. Εσύ? Εγώ, ο βασιλιά τη διασκέδαση. Όπου κάνει εντύπωση αυτό. Βέβαια, αμύθηκα. Την είπα λοχεία και έπεσε χοντρό καυγά. Καλά να πάθετε. Ιθελέστε και παθέστε. Πάντως εδώ που τα λέω, μου κάνει εντύπωση γιατί και η Ελένη, όταν τη ρώτησα αν διασκεδάσαμε, δεν ξέρω, δεν ήταν πολύ ζεστή. Μου τα μάσαγε και δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι γιατί? Οι γυναίκες σας έχουν δίκιο. Ακούστε μένα γιατί δεν ξέρετε. Για λέγε. Πού τις πάτε για διασκέδαση? Να σας πω εγώ. Λέγε. Από το σαλόνι στην κουζίνα και από την κουζίνα στο σαλόνι. Μπροστά στην τηλεόραση. Και αν δεν έχει ποδόσφαιρο, έχει αγώνες. Αυτοκινήτων, μηχανών. Τα λέω καλά? Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όλη μέρα δουλεύουμε και το βράδυ είμαστε πτώματα. Είμαστε πτώματα, δεν βλέπεις? Ναι. Ακούστε να σας πω εγώ γιατί δεν ξέρετε. Για λέγε, εσύ που ξέρεις. Τις γυναίκες πρέπει να τις διασκεδάζεις. Να τις ευχαριστείς, να τις απασχολείς. Γιατί έτσι και βαρεθούνε. Την κάνουνε με άλλο να μέχρι να πεις κείμενο. Η μονοτονία. Α, έχεις κι άλλο, συγγνώμη. Είναι ο εχθρός της ικανοποίησης. Η καταστροφή όλων των ζευγαριών. Πρέπει να τις διασκεδάζετε. Μίλησε ο οικογενειακός σύμβουλος. Εγώ την Ελένη δεν τη διασκεδάζω. Και παλιά, εκείνα είναι διασκέδαση. Μέχρι σεξ τα ξημερώματα. Κύκο, προσκυλιάζαμε. Μετά τα άκουγα από τη μάνα της. Τώρα τα ακούω χωρίς να κοπροσκυλιάζω. Τώρα τι να κάνουμε. Βάζουμε τις παντοφλίτσες μας και αράζουμε στον καναπέ. Γι' αυτό δεν μας παντρευτήκανε. Για να μας έχουν δεμένους μέσα στο σπίτι, για να μην μας χάσουν. Έτσι και η Βίκη χάσει εσένα. Πού θα βρει καλύτερο? Έλατε. Το συζητάμε τώρα. Βρε, θα σας πιούν το αίμα με το καλαμάκι σαν το φραπέ.
Έτσι θα μείνει από τον πύργο τη πίζα. Αφού έτσι κάρισα. Γαμώ το τι πάθαμε σήμερα. Α, έχω να πάω και στο συνεργείο. Είναι και το συνεργείο. Θυμάσαι που το έχω στο συνεργείο. Άσε μέρα, Διονύση, έχει όρεξη για πλάκα. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω με το Διονύση. Χθες εκνευρίστηκε που αργήσαν τα παιδιά να γυρίσουν από ένα πάρτι και τον έπιασε ένας πόνος εδώ στο πλάι. Ναι, καλά. Τι κοινό έχει ο καφές με τους άντρες, ξέρεις. Για πες. Και ο καφές και οι άντρες μας κάνουν τα νεύρα σμπαράλια. Μα τώρα εγώ σου μιλάω για κάτι σοβαρό και κάνεις πλάκα. Λες να είναι καρδιά και τον χτυπάει πίσω. Νούμερα σου κάνει. Μα τι κάνουν αυτά εκεί πέρα. Ξέρω εγώ παίζουν. Για πες μου αυτό για το Διονύση, λες να είναι σοβαρό να τον πάω σε γιατρό. Αχ, κακομοίρα. Μα πώς τσιμπάς έτσι, έξυπνη γυναίκα. Για να μην έχεις απαιτήσεις το κάνει. Τους ξέρω εγώ από την καλή και την ανάποδη. Λες, ε. Και υπογράφω. Δεν μπορούμε να έρθουμε αργότερα. Στο χαρτί έλεγε, ελάτε στις τουαλέτες την ώρα του διαλύματος. Ναι, αλλά ποιες τουαλέτες, των αγοριών ή των κοριτσιών. Άμα δεν ξέρουμε, εγώ θα φύγω. Χοντρέ, από εδώ δεν φεύγει κανείς ό,τι και αν γίνει. Θα μείνουμε μαζί. Θα μείνουμε μαζί! Λοιπόν, Ρούλη, σου κάνω τη χάρη να μπεις πρώτος. Γιατί εγώ? Γιατί μόνο εσύ μπορείς να το τρομάξεις αυτό, ό,τι και αν είναι. Άντε, όρμα, γιγαντά, είμαστε μαζί σου. Άντε, σκόντα. Άντε, θα έρθονται! Κλείσε την πόρτα. Είδατε, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να είναι σε άλλες τουαλέτες, στην αγοριών. Έλα, αλήθειες. Άντε, πάμε. Κάτι ακούω. Εγώ μπορώ να φύγω. Κάτσε εδώ, ρε. Το ακούω κι εγώ. Από εδώ έρχεται. Είμαι ο Σαράτης. Ποιος το είπε αυτό, το καζανάκι. Και θα πεθάνετε όπως πέθανα κι εγώ. Τι γίνεται, τι ψάχνεις? Δουλειά. Είπαμε θα δουλέψουμε και θα δουλέψουμε. Να σου πω, ο Μάρκος έχει την καλύτερη λύση για αυτή τις περιπτώσεις. Α, καλά. Όταν τον πιάνει τον πατέρα μου η τρέλα να δουλέψω. Έχει μια τέτοια εφημερίδα καβάτσα, κυκλώνει τυχαία αγγελίες και ο μπαμπάς του νομίζει ότι ψάχνει δουλειά. Για να δω. Μεγάλη ανεργία στην Ελλάδα για τους νέους. Ζητείτε υπάλληλο σε σούπερ μάρκετ. Κονιμοποίηση κοτόπουλων. Άσε που σου δίνουν 3,60. Αν είναι και έτσι πάμε και στην ταβέρνα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα λένε ότι μας κάνουν χάρη. Κάτι θα βρούμε. Κοίτα ρε, το πήρε σοβαρά. Γεια σου, παιδιά. Να ρωτήσω, γράφουμε σήμερα χημεία. Και τι είναι η χημεία? Άστα, φίλε μου. Κι εγώ στα ίδια χάλια με σένα είμαι. Ίσως και χειρότερα, γιατί στράβωσε ο πατέρας μου και τώρα πρέπει να δουλέψω τα Σαββατοκύριακα. Και η Άβα το ίδιο. Οικειοθελώς εγώ. Ηλιθιωδώς εσύ. Ρε, παιδιά, αυτά σε έχω πει. Ο θείος Μπίλι είναι εδώ. Τι δουλειά κάνω εγώ? Κοροϊδεύεις τον κόσμο. Δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Είμαι δημόσια σχέση στην Disco που έχει ανοίξει παρακάτω. Ανακαινισμένη τέλεια. Μπράβο. Τουλάχιστον εσύ έχεις δουλειά. Και εσείς έχετε δουλειά γιατί χρειαζόμαστε κόσμο, αν θέλετε βέβαια, έτσι. Δηλαδή δεν το γλιτώνουμε το σερβίρισμα. Ποιος μίλησε για σερβίρισμα? Εγώ σας θέλω για Go-Go. Go-Go. Πώς τους ήρθε αυτό? Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έτσι την έχει δει. Ποιος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής? Εγώ. Α. Για τι λεφτά μιλάμε? Είναι 150 ευρώ τη βραδιά, δηλαδή για δύο μέρες Παρασκευή Σάββατο 300 ευρουδάκια. Όπα, παιδιά, αυτά δεν είναι για μας. Ας μείνουμε στη χημεία. Στη χημεία. Λοιπόν. 300 ευρώ, ε. Δεν είναι και λίγα. Καλά, 300 ευρώ δεν είχα ποτέ μαζεμένα πάνω μου. Ούτε εγώ. Να τώρα δώσω αυτό το διάολο. Αλλά τόσες δουλειές που κάνω σπίτι σας, πού να βρω ώρα για το δικό μου το σπίτι. Για να δούμε τώρα. Πού έχω τα σχολικά άλμπουμ της Ελένης. Εσείς τον ξέρατε αυτόν τον Σαράντη? Βέβαια. Ήταν συμμαθητής της Ελένης και της Βίκης. Τρομερή ιστορία. Δηλαδή? Από ό,τι θυμάμαι, ήταν πάνω κάτω στην ηλικία σας. Αλλά δύσκολο παιδί, άπτακτο, κακός μαθητής. Μια μέρα, στο μάθημα της ιστορίας, ζήτησε να βγει έξω. Η ώρα περνούσε και το παιδί δεν γύριζε. Τότε η καθηγήτρια έστειλε ένα αγόρι στις τουαλέτες να δει τι συμβαίνει. Η μία τουαλέτα ήταν κλειδωμένη από μέσα. Το παιδί χτύπησε, αλλά απάντηση δεν πήρε. Φωνάξαν τον διευθυντή, σπάσαν την πόρτα και βρήκαν το Σαράντη. Εδώ είναι. Εδώ είναι πίσω από την Ελένη. Από τι πέθανε? Από ανακοπή, μάλλον. Είχε λυσάξει να παίζει μπάλα όλο το πρωί. Αλλά βέβαια μετά κυκλοφόρησαν διάφορα. Όπως? Ένα ότι
πόρτα άνοιξε από μόνη της, ότι βρήκαν το σαράντι βουτυγμένο μέσα στο... Αυτό βέβαια είναι παραμύθια, δεν πρέπει να τα πιστεύω. Πού πάτε καλέ! Ένα θόρυβο άκουσα, γι' αυτό πριν. Ναι, η μπαλγονόπορτα, την έκλεισα. Τι καταιγίδα είναι αυτή σήμερα. Αουά! Α, θα πάμε στον γιατρό, θες δεν θες. Αυτός ο πόνος δεν μπορεί να είναι από το λουκάνικο της Κυριακής. Απ' αυτό είναι, του έχω πει 100 φορές. Μην παίρνεις λουκάνικο με πράσο. Και εσύ το τρως, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Εκεί να μην χαλάσει συνήθεια. Όταν λες συνήθεια, τι εννοείς δηλαδή, ότι κάνουμε τα ίδια και τα ίδια, σου είπε τις απόψεις της η Βίκη. Ποιες απόψεις της. Δεν κοιτάει εκεί πέρα τον καημένο το μάκι. Έχει πάθει ο αφιένας του κοιμάτι συνέχεια στον καναπέ. Σου είπε ότι περνάμε βαρετά εμείς. Όχι, βρε Διονύση μου, άντε πάμε στο κρεβάτι. Κάτσε, κάτσε να πιω πρώτα τη σόδα, να δω αν θα μου περάσει. Δεν μου λες, Ελένη. Εσύ βαριέσαι μαζί. Πώς να βαριέμαι, με 6 μήνες έχουμε παντρεμένοι. Καλά, εντάξει. Αν δεν είχαμε 6 μήνες, είχαμε παραπάνω. Θα βαριώσουνε. Όταν λέω ότι δεν βαριέμαι, δεν βαριέμαι. Απλώς να, μερικές φορές θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Τι πιο πετελουδέ. Κάτι διαφορετικό. Τι εννοείς διαφορετικό. Ένα, να πάμε να χορέψουμε μόνοι μας, να πάμε σε ένα ωραίο ρεστοράν. Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε όποτε θέλουμε, γιατί δεν το κάνουμε. Θα το κάνουμε όποτε θέλουμε. Όποτε θέλουμε. Ελένη μου, η ζωή είναι μεγάλη. Είναι μακριά. Εμένα η ζωή είναι σαν ένα σαλάμι Ουγγαρίας. Πολύ μακριά. Αου! Πάμε στο κρεβάτι μας, γιατί τη βλέπω να κοντένει επικίνδυνα. Ελένη μου, τι να βλέπω. Έλα, σήκω. Σιγά-σιγά, μου τρεβάζει. Τι έγινε, ρε? Ο Σαράντης. Ποιος είναι ο Σαράντης? Ο Σαράντης είναι στο μπάνιο. Ποιος είναι ο Σαράντης? Ένα παιδί που πέθανε στο σχολείο. Τι βλακίες είναι αυτές, ρε? Τι βλακίες, φύγε από εδώ. Ωραίο σπίτι. Τίποτα δεν μας λείπει. Μέχρι και φαντάσματα έχουμε. Θανάση, μπορείς να μου εξηγήσεις τι αηδίες είναι αυτές? Ναι, μπορείς. Μάρκος, ορκίζομαι. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτό. Κάτι ακούω. Τίποτα. Ανησυχήσαμε γιατί ακούσαμε θόρυβο. Αυτό είναι όλο. Ακούσατε θόρυβο, ναι. Ο Διονύσης δεν είναι πολύ καλά. Αλλά δεν είναι τίποτα. Θα τον πάω στο νοσοκομείο. Μην ανησυχείτε. Άντε στα κρεβάτια σας τώρα, άντε. Μία στιγμή. Είναι σοβαρό? Όχι, δεν νομίζω. Μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου? Μπορείς. Σιγά. Πονάω πολύ, Ελένη. Ηρέμησε, μωρό μου, ηρέμησε. Πονάω πολύ, πονάω πολύ. Μάρκο, πού είσαι, παιδί μου? Εδώ. Μάρκο, αν, λέω, αν λείψω. Δεν πρόκειται να λείψεις, πατερά, στις βλακίες. Αν συμβεί το μοιραίο που το βλέπω να έρχεται, θέλω να αναλάβεις εσύ, εσύ είσαι πια η κεφαλή της οικογένειας και θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη αν κάθε φορά σου φέρθηκα σαν γαϊδούρι. Εντάξει, πατέρα, σε συγχωρώ που πάντα μου φερόσουν σαν γαϊδούρι. Άντε, πάμε τώρα. Πάμε. Έβα. Εδώ. Έβα μου. Έβα. Ξέρεις ότι σε αγαπάω σαν κόρη μου. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρεις? Το ξέρω. Και ξέρεις ότι ο Μάρκος είναι αδερφούλη σου και αυτό δεν το ξέρεις? Το ξέρω. Έλενε μου, θέλω να μου κρατάς το χέρι μέχρι το τέλος. Ποιο τέλος, βρε αγάπη μου, έλα τώρα, άντε πάμε. Βλέπω εγώ στο βάθος του τούνελ ένα άσπρο φως να έρχεται κατά πάνω μου και δεν είναι η σύραγγα του Αρτεμισίου. Μην είναι της κακιάς σκάλας. Είναι καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει. Α, θα πει και πείμα. Τώρα που για πρώτη φορά είμαι ευτυχισμένος που γνώρισε τη γυναίκα που αγάπησα περισσότερο. Έλα, βρε αγάπη μου. Εντάξει, τώρα φτάνει. Πάμε. Και κάτι ακόμα, παιδιά μου, και κάτι ακόμα. Πείτε στα πουλάκια μου, τα αγαπημένα μου τα παιδάκια, στη Φίφη, στο Θανάση και στο Γιαννάκη, τους αγαπάω πολύ. Επίσης αγαπάω πολύ
τον Μπακούρη, τον αδερφό μου, τον Σπύρο. Το Σπύρο και τον άλλο, τον Τεμπέρι, το Μάκη. Το Μάκη και τη Στρίγκλα, τη Βίκη. Τη Βίκη και την άλλη, τη Γριά, την Ιφηγένεια. Την ναι. Ιφηγένεια και αυτόν που κάνει τον άλλο που κάνει 100 δουλειές, πώς το λένε. Το Φώτη. Το Φώτη, δεν θυμάμαι καν όνομα. Πρέπει να έχω πάθει εγκεφαλικό. Πάμε όμως και θα πάθουμε κι εμείς εγκεφαλικό σε λίγο. Γιαννάκη, σήκω. Αργήσαμε. Σχολείο. Γιαννάκη. Ο μπαμπάς. Δεν γύρισαν ακόμα, αλλά εμείς πρέπει να πάμε σχολείο. Ο Μάρκος. Στην κουζίνα, είναι με την Εύα. Άντε, πήγαινε να ντυθείς να φύγουμε. Εντάξει. Πού, στο δωμάτιό μου. Ναι. Φοβάμαι να πάω μόνος μου. Έλα τώρα, μεγάλος άντρας είσαι. Ότι είμαι, είμαι. Ε, τότε πήγαινε. Εντάξει. Είμαι ο Σαράντα. Βοήθεια! 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 Τι έπαθες! Θέλει να με σκοτώσει! Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Πεθάνετε. Δεν θέλω να μάθω! Θα πεθάνετε. Είμαι ο Σαράντα. Και θα πεθάνετε. Το ήξερα. Ορίστε ο περίφημος Σαράντης. Έχει μπει στη σάκα του Θανάση. Τώρα θα το διαπιστώσουμε. Ολόκληρο μαγαζί με τρίξικο σε ψωνάρα. Ακόμα και ψεύτικο αίμα. Κοίτα. Θα πεθάνετε. Είναι ηχογραφημένο. Λες να εννοεί τον μπαμπά. Βρε Γιαννάκη, μη φοβάσαι. Είναι ψέματα. Άντε σήκω να αλλάξεις να φύγουμε και σου υπόσχομαι πως αν εσύ κατουρίθηκες από το φόβο σου, αυτό θα χεστεί. Στο υπογράφω. Δεν το πίστεψα, παιδί μου. Δεν το πίστεψα. Α, ήρθαν, ήρθαν. Καλώς τους. Να είμαστε. Νεφρολιθίαση. Αυτή η ασβεστώδης μόρφωση που κατεβαίνει από το νεφρό στην ουροδόχο κύστη. Άντε, σιδερένιος. Σιδερένιος. Ελάτε, ελάτε να σας αγκαλιάσω όλους. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελένη μου, η ζωή δεν είναι μεγάλη. Η ζωή είναι μικρή. Σαν τα λουκάνικα κοκτέιλ, τα μικρά. Σιδερένιο, σιδερένιο! Σιδερένιο! Ωραία, μετά την πουρόπετρα να βγάλεις και μια μαρμαρόπετρα. Α, μη λες τέτοια, μια τόση τα πετρούλα και κόντουσαμε να τρελαθούμε εδώ πέρα. Αδερφέ μου Σπύρο, τέτοιους πόνους ούτε η γένα. Άντε βρε, να σου ζήσει, πώς θα το βγάλετε πετρούλα. Σιγά μην ξέρετε εσείς από πόνους γένας. Το τόσο το κάνετε τόσο. Άντε κουμπάρε μου, περαστικά. Ευχαριστώ. Πήγες και ήρθες αφεντικό, ε. Πήγα και ήρθα, δεν θα πει τίποτα. Σπύρο, βάλε να πιούμε. Βέβαια θα βάλω. Ειδική περίπτωση, ειδικό κρασί από ένα ποτήρι. Όχι, άντε, άντε, έτσι. Λίμωνο. Για ειδικές περιπτώσεις, τη δικιά μου. Αδερφέ μου, ξαναγεννήθηκα. Ξαναγεννήθηκα. Και μετά λένε η φύση δεν επαναλαμβάνει τα λάθη της. Αυτή η πέτρα μου άνοιξε τα μάτια. Με ξύπνησε. Μάλλον σε παραξύπνησε. Χθες ήμουν σφίχτα αγκαλιασμένος με το Χάρο. Μέχρι που η πέτρα έφυγε τον νεφρό μου. Πού σου βγήκε αφεντικό, από εκεί που σκέφτομαι? Από εκεί που σκέφτεσαι. Θέλω τώρα να κάνω μια πρόποση. Πρώτα για τον Σπύρο. Σπύρο, εσύ είσαι πατέρας μου. Δηλαδή είσαι σαν πατέρας μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Όποτε χρειάστηκε σου να πάντα εκεί που έπρεπε. Εσύ, Μάκη. 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 Εσύ είσαι αδερφός μου. Κάτι παραπάνω από αδερφός μου. Είμαι περήφανος που είμαι φίλος σου. Είσαι ο πιο σπουδαίος και ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω συναντήσει. Εσύ, Βίκη, είσαι η πιο πιστή φίλη και η πιο γλυκομήλητη. Άμα δεν την πεις μαλακίως, δεν μπορείς. Εσύ, Φώτη. Ευχαριστώ πολύ, αφεντικό. Είσαι ένας απλός υπάλληλος. Για εσύ, Ελένη μου, για σένα τι να πω. Εσύ είσαι η γυναίκα μου, το φως μου. Ο άνθρωπος που δίνει νόημα στην μίζερη ζωή μου. Λιωταράκι μου εσύ. Ελένη μου. Ναι, αλλά την πέτρα από τον εγκέφαλο δεν την έβγαλε, δεν. Ελάτε, ελάτε, ελάτε να χορέψουμε, να πατήσουμε τέρμα τα γκάζια. Γιατί η ζωή είναι μικρή σαν τα λουκάνικα κοκτέιλ. Βάλε μου σκύρια φωτιά, έλα, έλα. Και εσύ μου παραπονιώσουν για ρουτίνα, ορίστε. Αυτή δεν ήταν πέτρα στο πουλί. Αυτή ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Χορεύουμε! She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady.
feliz. Amor mío, bésame, porque así me vas a dar tu gran querer. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 like. ¿Qué te das si tú te vas? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. ¡No! ¿Qué hay, eh? Μην φοβάσαι, σου λέω. Έλα, πρέπει να το προετοιμάσουμε. Κι αν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν φαντάσματα, βρεχαζό. Το μαγνητόφωνο ήταν, σου είπα. Εγώ φοβάμαι ακόμη όμως. Να σου πω. Είσαι άντρας ή δεν είσαι. Είμαι. Σε έκανε να κατουρηθείς από το φόβο σου ή δεν σε έκανε. Με έκανε. Και θα το αφήσεις έτσι. Όχι. Απλώς χρειάζεται λίγη οργάνωση. Και σου υπόσχομαι πως δεν θα ξανακάνει πλάκα στη ζωή του. Ποτέ ξανά πλάκες. Κανείς. Ε, τι σου λέω. Τι γίνεται? Καλά. Τι θα πας? Ετοιμάζουμε, άρα θα πάω. Συγγνώμη. Αυτά θα φορέσεις? Ναι, ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο. Εύα, δεν σε καταλαβαίνω. Εσύ δεν ανέχεσαι σχεδόν τίποτα. Τώρα θα βγεις να χορεύεις γυμνή. Ναι, αλλά εκεί σε μια νύχτα θα βγάλω περισσότερα από σε μια εβδομάδα οπουδήποτε αλλού. Όπως καταλαβαίνεις. Α, οπότε όταν πρόκειται για εύκολο χρήμα, τέρμα οι θεωρίες, έτσι. Το μόνο που θα κάνω είναι να χορέψω. Και προτιμάς μια παρέα από σελιάρδες να κάθονται να σε παίρνουν μάτι από κάτω, παρά να βρεις μια αξιοπρεπή δουλειά σαν κάθε καλό και τίμιο κορίτσι. Τι ιδέες είναι αυτές, μωρές. Το κάτω-κάτω εγώ δεν έχω ανάγκη να δουλέψω. Από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, το ξέχασες. Ναι, αλλά εγώ δεν πάω. Δεν πάω. Δεν πάω. Θα πάει όμως ο Μίτσος. Άρα δεν θα είμαι μόνη μου, με το Μίτσο θα είμαι. Και θα είναι και ο Μπίλι εκεί. Ο Μπίλι, ο Μπίλι. Αν είναι ο Μπίλι, σωθήκαμε αν είναι ο Μπίλι. Τέλος πάντων, σου δώσω εξηγήσεις, εντάξει. Να σου πω κάτι, κάνεις περισσότερο σαν ζηλιάρης γκόμενος παρά σαν αδερφός. Όχι, όχι, το λέω γιατί. Ο πατέρας. Αν σε πιάσει ο πατέρας να χορεύεις, θα σε σκοτώσει, καημένη μου. Και μετά θα σκοτώσει και εμένα που σ' άφησα, κατάλαβες. Πώς θα με πιάσει? Τριγυρίζει ο πατέρας στα κλαπ και δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Εγώ δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Πάει και τελείως, εντάξει. Πάει και τελείως. Τέρμα. Τέλος, τέλος, τέλος. Ο Μίτσος τι θα φορέσει? Γόβα και κολάν. Ο Μίτσος? Ρε, αϊ παράτα με. Αϊ παράτα με πια επιτέλους. Καληνύχτα. Ποιος εσύ? Α, εσύ είσαι καλή. Ελένη μου, σου έχω πει ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη απόψε. 10-12 φορές. Τόσες πολλές. Ναι, αλλά μ' αρέσει. Να σου πω όμως, δεν βάζουμε κάτι πιο ζωηρό. Ο Σπύρος κοιμήθηκε. Σπύρο! Έλα, ρε Διονύση μου φωνάει. Το είναι κάποιο ψιλοπάρι. Χορεύει και κοιμά το χαμένος. Ρε παιδιά, δεν αλλάζουμε μουσική. Πέθαμε ένα τζίρι και ναι, ναι. Ρε παιδιά, τι? Δεν πάμε σε καμιά δίσκο όπως παλιά, έτσι που πηγαίναμε όλοι μαζί παρέα. Καλά λέει. Απόψε ανοίγει η παλιά μας η δίσκο εδώ στη γειτονιά. Ναι, 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 και εγώ το έμαθα. Εκεί παιδιά πρωτοχώρεψα την πρώτη μου ζεμπεκιά. Ε, δεν πάμε, ρε. Άντε, φαγωθήκατε, να βγούμε, να βγούμε. Πάμε, κάψουμε την πίστα. Ναι, μας βάζουμε μέσα στην ηλικία μας. Ωραία, ξεσαλώσαμε στο χώρο, είμαστε κουρασμένοι τώρα. Όλα σε μια νύχτα θα τα κάνουμε. Ναι, ρε παιδιά, δε και μετά συνηθίζει το σώμα και αυτό είναι κακό. Και επίσης εγώ αύριο έχω γενική καθαριότητα, Μάκη. Και εγώ είμαι εξαλειφθισμένη όλο το βράδυ στο πόδι με την πετρούλα σου. Εγώ γιατί δεν ιστάζω και είμαι έτσι ακμένος. Τελευταίες αναλαμβές. Τι είναι? Όχι, λέω, βρε παιδί μου, γιατί δεν πάτε όπως παλιά οι μόνοι σας που τριγύρετε? Όχι, μόνοι μας δεν πάτε. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, μόνοι μας. Παραδόξως θα σου πω και εγώ το ίδιο, Μάκη. Βγείτε να το διασκεδάσετε. Όχι, παιδιά, έλα, ρε παιδιά, μόνοι μας δεν πάμε. Δεν πάμε. Καλά, μην πάτε. Όχι, θα πάμε. Όχι, θα πάμε. Αφού κερνάει ο πνευματικός μου αδερφός, θα πάμε. Βέβαια. Κι εγώ ως πνευματικός πατέρας δεν θα πάω και κερνάω τα παιδιά. Είμαστε πνευματική τριπλέτα. Φτάνει να μην κάνετε πολύ θόρυβο όταν γυρίσετε, εντάξει. Αφού θα είμαστε όλη τη νύχτα μέσα στην πνευματικότητα, πώς θα κάνουμε θόρυβο? Sexy lady, έλα, μ' αρέσει να κουνιέσαι. Μ' αρέσει στο ρυθμό μου μέσα να πλανιέσαι. Δες με, φώναζε με RG. Ο Έλληνας MC με το μακρύτερο μαλλί. Έλα, δει πουλί.
παλιά BCC. Το θυμάσαι κι εσύ, γλυκό μου πιπινάκι, sugar baby. Με πολύ σεξι κορμάκι, γίνα κούνησε το λιγάκι. Πιάσε τις κότες, από πίσω μου θυμίζεις τη Λόπες. Και με τις γόβες, απόψε μωρό μου σε θέλω τόπλες. Θέλω τρεις, γυναίκες θέλω τρεις. Εσύ θα σε η τετάρτη και δεν θα αντισταθείς. Oh please, κόψε το τουπέ, σήκω απ' τον καναπέ και έλα να κουνηθείς. Αυτό το ξέρω τι μπορείς και το θες και το λες. Σήκω μπες, χόρεψε το λίγη, σε το πάνω κάτω. Εσύ ξέρεις κοπελιές, σαν και σένα δεν υπάρχουνε. Ρίχτους ναι, για να έχουνε να μάθουνε. Έλα και θα δεις που θα τους γράφουμε. Τα κορμί σου κούνα για μένα και θα περάσουμε. Σ' άλλο επίπεδο ποτέ δεν θα μας φτάσουνε. Φαντάσουνε, εγώ και εσύ στο φεγγάρι. Εσύ γυμνή, γιατί είσαι και πολύ μανάρι. Άλλες έχουν το όνομα κι άλλες τη χάρη. Έλα, θέλω να μου κουνηθείς. Κούκλα, σιγά σιγά να χτυθείς. Έλα, και να μην ξεχαστείς. Θέλω να μου κάνεις το καλύτερο στριπτής. Το μαστίγιο σου λείπει. Ναι, για να σε βαράω κιόλας. Να σου πω την αλήθεια, Ρέβα, το μετάνιωσα κιόλας. Πώς θα βγούμε να χορέψουμε με τόσο κόσμο έξω? Να σκέφτεσαι το στόχο σου, αγοράκι μου. 150 ευρώ την ημέρα. 300 ευρώ σε δύο μέρες. 1200 το μήνα. 14.400 το χρόνο, θεούλη μου. Άμα πρόκειται για λεφτά, είναι σε άσου τα μαθηματικά, ε. Βγαίνετε! Τι βγαίνουμε, πού πάμε? Έξω. Να χορέψουμε. Ρε Σιεβάκη, δεν πάρει πρόταση και να φύγω σε λίγο, ε. Τι λες, ρε Μίτσο. Ήρθαμε μέχρι εδώ και θα με αφήσει μόνη μου. Προχώρα. Ρε, δεν είδες πόσο κόσμο έχει έξω. Sold out είναι το μαγαζί. Ρε πουλάκι μου, πες ότι χορεύουμε σε κάποιο πάρτι. Παιδιά της ηλικίας μας είναι έξω. Ναι, και θα πηγαίναμε έτσι ντυμένοι στο πάρτι. Όχι. Αλλά ούτε 150 ευρώ θα βγάζαμε σε ένα πάρτι. 150 ευρώ, ε. Μπορεί να πήγαινα και έτσι ντυμένος. 300 ευρώ σε δύο μέρες. Όχι, σίγουρα έτσι θα πήγαινα. Πάμε. Φύγαμε. Μάρκο, γιατί δεν πας να κοιμηθείς επάνω? Τι κακό με αυτό το παιδί, κοιμάται όπου να είναι. Όχι, μανάρι μου. Όχι έτσι, τσίτσιδι. Θα μου πάθεις κανένα κρύωμα. Μάρκο, παραμιλάς τον ύπνο σου. Κάτι έλεγες για μία τσίτσιδι. Ποια είναι η δικιά σου? Δεν ξέρω τι έλεγα στον ύπνο μου. Το σημαντικό είναι να είναι καλό κορίτσι, είναι. Αν και για να την βλέπεις τσίτσιδι, ζωηρά να αμφιβάλλω. Όχι, γιαγιά. Γιαγιάκια. Η Βιγένεια είπαμε να μιλές. Πες μου, βρε, την έχεις φιλήσει? Όχι. Καλύτερα. Σε αυτή την ηλικία τους αρέσει να πηγαίνετε σιγά-σιγά. Ναι. Πώς τη λένε? Τη λένε. Γεια σας. Παιδάκι μου, γύρισες επιτέλους. Έχει έναν αέρα έξω, δαιμονισμένο. Ευτυχώς σταμάτησε η βροχή. Ο άντρας σου πού είναι? Ζει ξανά την εφηβεία του. Πήγε με το Μάκη και το Σπύρο στα εγγένεια ενός καινούριου κλαμπ που άνοιξε στη γειτονιά. Στη γειτονιά? Την παλιά τη δύσκολες. Ναι, ναι, πηγαίναμε εκεί όταν ήμασταν νέοι. Πώς τους ήρθε τώρα? Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Πάω να αλλάξω. Δίσκο στην ηλικία του. Δεν πήγε από την Πέτρα στον Εφρό, θα πάει από δίσκο. Ο Γιώργος Μπίκης. Σήκωσε το, Μητσαγόρι μου. Έλα, Μητσάκο, σήκωσε το. Τι τα παντούπαρα αυτά, πώς διασκεδάζονται μέσα. Τι μουσικές είναι αυτές που ακούνε? Πού είναι, ρε, η Πολ, πού είναι ο Τάκη, πού είναι ο Τζορτανέλη, ο Τόνις Βαβάτσικος? Αυτοί βγήκαν στη σύνταξη, αδερφέ. Συμπληρώσατε ένσημα, ε. Βέβαια. Και γιατί την έχουν τόσο δυνατά, ρε, που φάνε τα παιδιά? Πάλα πιο πάνω από την Ισταόρτη, ελάτε. Τι Ισταόρτη, δεν έχει τραπέζι εδώ? Άρα κάποτε εκεί είχε ένα καναπέ, ήμασταν με το Βικάκι, χαμουνευόμασταν. Μήπως υπάρχει πουθενά τραπέζι να καθίσουμε? Σιγά μην υπάρχει. Πάρτε μας τρία ουίσκι εδώ να τα πιούμε. Πω, δεν είμαι καλά. Τι μπορεί να τάξει αυτό, ρε παιδιά? Ρε παιδιά, δεν πάμε λίγο πιο κοντά και έτσι από κάτω να δούμε? Γιατί τα οφθαλμόμετρα είναι καλά μετά τον κολλικό. Δεν είμαι καλά. Εμείς ρε στο μαγαζί, γιατί δεν έχουμε ένα κοριτσάκι σερβίρι? Έχουμε από το χαζοφόντι και λέει πλακίες συνέχεια. Να έχουμε ένα κοριτσάκι με το πουτάκι, με στη λαδωρίγα, με στο σορτσάκι. Άντε στην υγειά μας, άντε στην υγειά μας. Άντε στην υγειά μας. Δεν είμαι καλά, παιδιά, δεν είμαι καλά. Ακούσαμε, ρε Μάκη, δεν είσαι καλά. Oh.
Αχ, ωραίο ουίσκι, δυνατό, ωραίο. Τώρα δεν είμαι εγώ καλά. Τι έπαθες? Έχω ένα κέφι, θέλω έτσι να χορέψω. Α, όντως δεν είσαι καλά. Κάντε στην άκρη και ο Τραβόλτα. Ωραία, αδελφό σου τζόβενο, κερατά τζόβενο, ε. Για πάνε μάζεψε τον Τραβόλτα να πάνε καμιά βόλτα να συνέλθει. Άντε, άντε να πιω το ουσκάκι μου σαν άνθρωπος. Άντε, κουνήσου. Πάω, πάω. Ένα ουσκάκι έτσι μέχρι να φύγουμε. Έρε, τι κάνει ο Θεός όταν έχει κέφια! Ο πατέρας σου, εσύ! Ο πατέρας σου! Και ο δικός σου! Πούτος! Νάτος! Έμα, τι κάνεις, κορίτσι μου, χορέψε! Έλα, κοριτσάκι μου, εδώ πέρα! Έμα, είσαι εντάξει, χτύπησες! Μητσό! Τι κάνεις εδώ, ρε, κάτω μακάτω, ρε! Μπαμπά, δουλεύω εδώ πέρα, ε! Έχω πιάσει δουλειά και χορεύω! Δεν δουλεύεις, ρε! Πρέπει να χορέψω, μπαμπά! Κάτω, κάτω, κάτω! Κάντε λίγο χώρο να ανέβω κι εγώ. Τι λέτε, τι λέτε, τρελάθηκα! Καλά, από κάτω, δεν κολώνω, δεν κολώνω. Τι σημαίνει εδώ? Τίποτα, κοιτάξτε, εγώ έχω παντρευτεί δυο φορές. Κι εγώ είμαι η κόρη της γυναίκας. Αυτό είναι. Μπράβο, τρέξω! Γιατί όχι, εντάξει, εδώ, εδώ, εντάξει, ξέρω, εδώ, εδώ, δεν είναι. Εντάξει. Ρε, τι λέει αυτός? Ξέρω κι εγώ. Εντάξει, παιδιά, εδώ, εδώ, όλοι μαζί. Δεν σας βλέπω πολύ κεφάλι, τι γίνεται? Βιδωμένα αυτή δεν κουνιούνται. Τι γίνεται? Τι έγινε? Τι να γίνει, παιδί μου, δεν βλέπεις εδώ πέρα τα χάλια μας. Ο γάμος αυτά κάνει, αποτρολαίνει τον άνθρωπο. Πάρ' τον εκεί πέρα και πηγαίνετε στο σπίτι για να μην τα πάρω. Έλα, έλα, κουρίσου. Εσύ δεν θα έρθεις. Γιατί παντρεμένος είμαι? Εγώ θα πιω το ουισκάκι μου. Άντε, γόρι μου. Έλα, ρε πατέρα. Γιατί? Έλα, ρε πατέρα. Πείτε, ρε παιδιά. Πάμε να φύγουμε, ρε πατέρα. Πάμε να χορέψει η νεολαία. Τι χαρά και ο Ζηλίκια να φτάσει. Κατεβείτε κι εσείς κάτω, μωρέ. Κατεβείτε κάτω. Στάπα, δε στάπα. Ότι θα τα έπαιρνε στο βραδί, το περίμενα. Θα τσακωνόμασταν ποιος θα χορέψει απ' πάνω, πού να το φανταστώ. Ποιος είναι το χορό, το φόρτε μου, ρε παιδιά. Αλλά το φόρτε σου και πάτε. Αν τα χορευτείτε να γίνω. Αρέσω πολύ στο χορό. Αρέσω, ρε. Πατέρα, ηρέμησε, είναι πολύ αργά. Τι ώρα είναι? 4:30 είναι ώρα για ύπνο. Θα πάω για ύπνο στις 4:30. Στην δίσκο! Όχι, τι έπαθε! Αχ, Ελένη μου, Ελένη μου, θα χορέψουμε μάμπο. Αυτό το μάμπο. Το πρεσβεύει. Τι του κάνατε, παιδιά μου? Ξέρω εγώ, θα είναι τα χάπια για τα νεφρά που παίρνει μαζί με το ουίσκι. Τι νόημα! Και εσύ, παιδί μου, γιατί είσαι έτσι γδυμένη? Δεν είναι ώρα τώρα, μαμά, αύριο, αυτά αύριο. Είπα να το ρίξουν λίγο έξω, κατάλαβε. Πώς πάει? Εντάξει, είναι καλύτερα. Εγώ δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, τον πρόσεχα. Μάρκο, έλα εδώ. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω. Δεν με ξύπνησες, γιατί δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Κάτι πρέπει να είχα ρίξει το ποτό. Πρέπει να ήταν μπόμπα. Εσύ δεν μας έχεις πει να μην πίνουμε ποτά αν δεν ανοίγουν μπροστά μας το μπουκάλι? Εγώ το είπα, αλλά εγώ δεν τ' άκουσα. Ωχ, το κεφάλι μου παρασπάσει. Είναι η δεύτερη απανοτή φορά που σφίχτα αγκαλιάζω το χάρο. Μία με τον κολικό και τώρα με την μπόμπα. Καλό παράδειγμα δίνω στα παιδιά μου. Κοιτάξτε με. Σε βλέπουμε, πατέρα, τα χάλια σου έχεις. Να σε κλαίνει ρέγγες. Σκέψε τι χάλι βρίσκομαι, δεν έχω όρεξη να σου ρίξω ούτε καρπαζιά. Για να πούμε όλοι μαζί, όχι στα ποτά και στα ξενύχτια. Όχι στα ποτά και στα ξενύχτια. Στα ξενύχτια. Αχ, γιατί ποιος ξέρει τι μπορεί να έχω ρίξει μέσα στο ποτό. Ελένη μου, είπα πολλές βλακίες στο βράδυ. Όχι περισσότερο από το συνηθισμένο. Αλλά ήσουν πολύ διαφορετικός σαν άλλος άνθρωπος, ε. Εσύ δεν είπες να φύγουμε από τη ρουτίνα? Είναι άλλο η διασκέδαση όμως και άλλο αυτό το χάλι. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να αφήσουμε τον παπά να ξεμεθύσει. Να ξεκουραστεί. Αυτό που θέλω να πω, λιονταράκι μου, είναι πως εμένα μου αρέσει η ρουτίνα μας. Η ψυσταριά μας, οι φίλοι μας και ότι η ζωή δεν είναι μικρή σαν λουκάνικο κοκτέιλ. Είναι μεγάλη σαν. Πώς να το πω, σαν σαλάμι Ουγγαρίας. Έχουμε όλο το χρόνο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ξέρεις τι σκέφτηκα? Να κάτσεις στο κρεβάτι, εγώ πήρα το φώτι και του είπα ότι είσαι άρρωστος. Ας πω, ο αδερφός μου. Ο αδερφός σου δεν είναι στην ταβέρνα και δεν απαντάει και στο κινητό. Ξέρω που είναι αυτός. Θα έχει ξενοκοιμηθεί, το ξέρω καλά. Όχι. Κύριος, ξύπνα! Νεκρός είσαι ή ζωντανός? Μια στον κόλλαγα, ζωντανός είμαι. Τι είναι εδώ? Μαγαζί. Τι μαγαζί?
Δισκοτέκ. Α. Ωραία. Καφέ, κάνε μου ένα καφέ. Δεν κάνω καφέδες, κύριε. Καθαρίστρια είμαι. Εντάξει, μη θυμώσεις. Δεν σε είπαμε καμπούρα. Τι ώρα είναι? 2:30 το μεσημέρι. Έλα. Σκέψου τι μεθύσεις έκανες. Εγώ δεν μεθάω, κυρία μου. Δεν μεθάω. Τα ποτά τους είναι μπόμπα. Πω, πω. Το μπουφά. Κάνε μπουφά μου. Πού είναι το μπουφά? Πρόσεξε που πατάς. Ψάχνω το μπουφά μου, κυρία μου. Άμα δεν το πατήσω το πόδι μου να περπατήσω, πώς θα βρω το μπουφά μου? Πού το κεφάλι μου, πού το μπουφάν, το μπουφάν, αγαπούν, το μπουφάν, πού το μπουφάν. Ψάξε, βρες τον μόνος. Ω, μπελάτε, μπουφάν, πού το μπουφάν, το μπουφάν, να το. Ω, πω, 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 κεφάλι. Τι έγινε, θα την βγάλεις σήμερα? Τη γυναίκα σου τι θα πεις? Τίποτα, τι να της πω. Δεν έχω γυναίκα. Εσύ είσαι άντρα? Έχω, πώς δεν έχω. Του καημένο. Από εδώ πώς γίνονται τώρα? Από εδώ. Από πού? Κάνε πιο πέρα, κάνε πιο πέρα. Καλύφτα. Άντε τεμπέλη, δεν σηκωθείτε, η Βίκη άναψε τα κάρβουνα. Όχι σήμερα, τι ρεζίλ είναι αυτό. Πω, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Από το δικό μου θερμοσύμφωνας, έτοιμος να εκραγεί. Χάλια είμαστε. Τι κρίμα, καημενούλια μου, έτσι δεν μπορείτε να δείτε και τον ντέρμπι σήμερα, ε. Για χαρά είμαστε. Ήδη νιώθω καλύτερα εγώ. Τελικά, η μόνη περίπτωση να έχεις τον τέλειο άντρα στο μπράτσο σου είναι να τον κάνεις τατουάζ. Τα παιδιά δεν θα φάνε? Όχι, τα μεγάλα προσπαθούν και αυτά να ξεπεράσουν το σοκ. Πήραν ένα καλό μάθημα και ελπίζω να είναι πιο προσεκτικά την άλλη φορά. Τα μικρά? Τα μικρά ταράχτηκαν και αυτά και τώρα ησυχάζουν, διαβάζουν. Τι κοιτάτε την κλειστή τηλεόραση? Αχ, δεν την ανοίξαμε, μας είχε διαφύγει τελείως. Άνοιξε τηλεόραση. Δεν σε Σπύρο, κάνε κουμάντο. Πτώμα είναι, ρε. 40, είσαι εδώ. Εμφανίσου μέσα από κάποιον από εμάς. Ποιος με φωνάζει? 40, εσύ είσαι? Ναι, τι θέλεις? Θέλουμε να σε βοηθήσουμε. Εσύ σε μένα? Ρε φλάκα, τι κάνεις? Αυτό το είπα εγώ, ρε. Ποιος με φωνάζει? Ποιος με φωνάζει? Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αστείο, ε. Κόφτε το. Ποιος το κάνει αυτό? Σαράντι, σε φωνάξαμε γιατί ξέρουμε ότι είσαι παγιδευμένος ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και θέλουμε να σε βοηθήσουμε να βγεις από εκεί. Δεν μπορώ να βγω. Γιατί? Γιατί υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Να πεθάνει ένα άλλο παιδί. Και πιστεύω ότι το έχω βρει. Μπορείς να μας πεις ποιος? Το λένε Θανάση. Παπά! Βοήθεια, παπά! 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 Είδες, Γιαννάκη μου, στο είπα ότι θα τον κάνω να χεστεί. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά οι χοντρές πλάκες πληρώνονται. Παπά! Παπά!